Θα γίνει το πάρτι. Η Βασιλική και ο Μάνος μετακόμισαν στο νέο του σπίτι τον Σεπτέμβριο και αμέσως αποφάσισαν να κάνουν ένα πάρτι. Το σπίτι είναι στην Αθήνα, στο Κολωνάκι και έχει μία υπέροχη μεγάλη βεράντα με μοναδική θέα στον λόφο του Λυκαβητού. Σε αυτή τη βεράντα σκέφτονται να κάνουν το πάρτι. Σήμερα θέλουν να σχεδιάσουν τα πάντα. Κάθονται στο σαλόνι και μιλάνε. Πρέπει να αποφασίσουν πότε θα κάνουν το πάρτι και τι φαγητά θα φτιάξουν. Πιστεύουν ότι θα είναι έτοιμοι να κάνουν το πάρτι αύριο και αποφασίζουν να ψήσουν στη βεράντα. Μπορεί να βάλουν και παραδοσιακά τραγούδια και να χορέψουν. Θα είναι τέλεια! «Τι λες να ψήσουμε, Μάνο?» ρωτάει η Βασιλική. «Λοιπόν, σίγουρα παϊδάκια, μπριζόλες, μπιφτέκια, λουκάνικα, κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κατσίκι», λέει ο Μάνος. «Όπα βρε Μάνο μου», τον σταματάει η Βασιλική. «Μήπως είναι πολλά, θα σκάσουμε». «Σιγά, αν δε φάμε τώρα που έχουμε χαρές, πότε θα φάμε? Τώρα πρέπει να το γιορτάσουμε όπως πρέπει», απαντάει ο Μάνος. Η Βασιλική συμφωνεί. «Δίκιο έχεις. Θα φτιάξω και 4-5 μπολ τζατζίκι με πολύ σκόρδο και 5-6 πιατέλες πατάτες τηγανιτές, φυσικά χωριάτικη σαλάτα και να πάρουμε και πολλές μπύρες». «Σούπερ, έφυγα για το σούπερ μάρκετ», συμπληρώνει ο Μάνος. Ο Μάνος πάει να ψωνίσει. Όταν φτάνει στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνει να πάρει ένα καρότσι και μπαίνει στον πρώτο διάδρομο για να πάρει τα πιάτα και τα πλαστικά ποτήρια. Με την ευκαιρία παίρνει και χαρτοπετσέτες. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιεί ότι δεν έφερε τη λίστα αγορών. Αλλά εντάξει, πιστεύει ότι θυμάται τα πάντα. Στη συνέχεια πάει να πάρει ντομάτες, αγκούρια, ελιές και κρεμμύδι για τη χωριάτικη σαλάτα και συνεχίζει στο κρεοπωλείο του σούπερ μάρκετ. Ωχ, έχει τόσο μεγάλη ουρά εκεί που τελικά αποφασίζει να πάρει τα κρέατα κατεψυγμένα. Τέλος, πάει στον διάδρομο με τα ποτά για να πάρει τις μπύρες. Λίγο πριν φτάσει στο ταμείο, θυμάται ότι δεν πήρε πατάτες. Πάει γρήγορα πίσω και παίρνει πατάτες νάξου, που αρέσουν στη Βασιλική. Έτοιμος, πληρώνει και φεύγει. Όταν γυρίζει στο σπίτι, η Βασιλική τον ρωτάει. «Τα αγόρασες όλα?» «Περίπου. Τουλάχιστον έχουμε πολύ κρέας να ψήσουμε», απαντάει ο Μάνος. Όταν τακτοποιεί τα ψώνια η Βασιλική, δεν πιστεύει στα μάτια της. «Μα καλά, γιατί πήρες κατεψυγμένα και δεν βρίσκω τα σκόρδα για το γιαούρτι?» φωνάζει στον Μάνο. Ο Μάνος ζητάει συγνώμη και εξηγεί ότι δεν ήθελε να περιμένει στην ουρά και ότι όντως ξέχασε να πάρει τα υλικά για το τζατζίκι. Η Βασιλική σκέφτεται λίγα λεπτά και απαντάει. «Είσαι απίστευτος, Μάνο.
αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε. Προτείνω να παραγγείλουμε τελικά. Τουλάχιστον τα κρέατα και το τζατζίκι. Τα κατεψυγμένα τα κρατάμε για εμάς, για άλλη φορά. Έτσι και έγινε. Το πάρτι πήγε πολύ καλά και είχαν λιγότερη δουλειά να κάνουν. Τελικά, δεν είναι άσχημη λύση να παραγγέλνεις απ' έξω. This was the Greek story for today. Hope you will join us soon again while improving your Greek listening skills. Αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σου!